ακριβώς επειδή βλέπουν ότι η χώρα αλλάζει σελίδα, φοβούμε ότι αποφάσισαν να κάνουν κάτι δραματικά επικίνδυνο. Να ασπαστούν τη γραμμή μιας νέας εθνικοφροσύνης, στην οποία έχει παρασύρει, πιστεύω, και τον αρχηγό της αντιπολίτευσης, τον κύριο Μητσοτάκη, η ακροδεξιά ηγετική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, που τον κρατάει όμηρο. Και με αφορμή το θέμα της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, ο κύριος Μητσοτάκης πιστεύω ότι έβγαλε πια οριστικά και αμετάκλητα τη μάσκα του φιλελεύθερου κεντροδεξιού μεταρρυθμιστή και αποφάσισε να ακολουθήσει τον κύριο Σαμαρά στο εμπόριο του δήθεν, επαναλαμβάνω, δήθεν πατριωτισμού. Με το λόγο και τις πρακτικές του πρημοδοτεί στην πραγματικότητα ένα και μόνο πράγμα και καταφέρνει ένα και μόνο πράγμα να νομιμοποιήσει έναν ακροδεξιό ακτιβισμό και έναν εθνικιστικό πολιτικό λόγο που πολλές φορές φλερτάρει ανοιχτά με τον φασισμό. Και αυτό δεν είναι επικίνδυνο μόνο για τη Νέα Δημοκρατία, που πλέον χάνει κάθε διεθνή αξιοπιστία και μεταλλάσσεται πυρηνικά. Αυτό είναι επικίνδυνο για τη χώρα. Το σημαντικό είναι ότι με αυτή την πολιτική επιλογή εκτρέφεται ο φανατισμός, ο διχασμός, αλλά και ακραίοι φασιστικοί πολιτικοί σχηματισμοί, όπως αυτός της Χρυσής Αυγής, αλλά και άλλων, που αν και περιθωριακοί, νιώθουν τώρα πιο ασφαλείς να βγουν ξανά από τις κρυψώνες τους. Και αυτή η γραμμή που ακολουθεί, θα έλεγα ότι είναι μια γραμμή που διαχωρίζει πλέον, αυτή η γραμμή που ακολουθεί ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας είναι μια γραμμή που διαχωρίζει τώρα και μια παράταξη με μεγάλη προσφορά στη δημοκρατία και στον τόπο, συντηρητική παράταξη με μεγάλες διαφωνίες που μπορεί να έχουμε, αλλά είναι μια γραμμή που τη διαχωρίζει πλέον από την παραδοσιακή ακροδεξιά. Και θα μου επιτρέψετε να συσχετίσω αυτές τις εξελίξεις στη χώρα μας και με τις εξελίξεις το τελευταίο διάστημα στην Ευρώπη. Είχαμε μια κρίσιμη σύνοδο κορυφής την προηγούμενη Πέμπτη και Παρασκευή με αφορμή τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης. Όπου εκεί είχαμε από τη μια το μέτωπο της ανθρωπιστικής και δικαιοκρατικής διαχείρισης του προσφυγικού στην Ευρώπη και από την άλλη τις απόψεις εκείνες και τις ηγεσίες εκείνες που εκφράζουν έναν έντονο διχαστικό λόγο, που εκφράζουν έναν ακραία σοβινιστικό, αντιμεταναστευτικό και πολλές φορές ρατσιστικό λόγο. Πολύ φοβούμαι ότι σε αυτή την αντιπαράθεση, σε αυτή την σύγκρουση ιδεών, η ηγεσία σήμερα της αξιωματικής αντιπολίτευσης παίρνει το μέρος των δυνάμεων της ακραίας δεξιάς στην Ευρώπη, του Πρωθυπουργού της Ουγγαρίας, του κ. Όρμπαν, ή του Αυστριακού καγκελάριου, του κ. Κούρτς. Του κ. Κούρτς, θυμίζω, ο οποίος όχι μόνο ανατροφοδοτεί μία αντιμεταναστευτική ρητορική, αλλά συνδυάζει αυτό τον ακραίο διχαστικό λόγο με μια ακραία νεοφιλελεύθερη οικονομική πρόταση. Διότι είναι αυτός ο οποίος πριν από λίγες μέρες ανακοίνωσε και τον νόμο για την υποχρεωτική 12-ωρη εργασία. Αυτή είναι η αντιπαράθεση σήμερα που διεξάγεται στην Ευρώπη. Μια αντιπαράθεση η οποία διατρέχει οριζόντια, θα έλεγα, το πολιτικό σύστημα, καθώς βλέπουμε ότι είναι απόλυτα διχασμένη και η μεγαλύτερη πολιτική οικογένεια, συντηρητική οικογένεια στην Ευρώπη, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Διότι αυτή είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, αλλά από την άλλη μεριά άλλοι ηγέτες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος κρατάνε μια εντελώς διαφορετική θέση και στάση. Φοβάμαι λοιπόν ότι αυτή είναι η νέα πολιτική οικογένεια της σημερινής Νέας Δημοκρατίας, του κ. Μητσοτάκη. Η πολιτική συμμαχία μιας ακραίας δεξιάς που θέλει να αφήσει μόνη της την Ελλάδα να αντιμετωπίσει την προσφυγική κρίση και να επιβάλλει στην Ευρώπη μια νέα αντικοινωνική ατζέντα.